Σας διαβάσω ένα κείμενο του αγωνιστή Παλαιστίνιου γιατρού Σαλάχ Αλ-Μούσα. Έχετε δοκιμάσει να προετοιμαστείτε για το θάνατό σας, διαλέγοντας μόνοι σας τα ρούχα με τα οποία θέλετε να σας δουν αυτοί που θα ανασύρουν τα κορμιά σας από τα ερείπια. Και ενώ εσείς είστε ετοιμοθάνατοι, να νιώθετε ευτυχισμένοι ακούγοντάς τους να λένε «Ήταν όμορφα ντυμένος». Έχετε δοκιμάσει να περπατήσετε στην κηδεία σας, να επιλέξετε εσείς οι ίδιοι τους τρινούντες, τον ιεροκήρυκα και τη θέση του τάφου σας, να γράψετε τον επικίδιό σας. Έχετε δοκιμάσει να σκάψετε τον τάφο σας με την ίδια σας την αξίνα, να τον σχεδιάσετε ακριβώς όπως το κρεβάτι σας και να κεντήσετε το ταφικό μαντίλι σας από τα ίδια χρώματα του μεταξένιου νηφικού σας. Έχετε δοκιμάσει να αγκαλιάσετε το σπίτι σας, να φιλήσετε κάθε γωνιά του, λέγοντάς του αντίο, να αγγίξετε ιεροτελεστικά τα πλακάκια του, θέλοντας να ξαναζωντανέψετε τα βήματά σας επάνω τους, να μεταδώσετε όλη τη στοργή, όλη την αγάπη και τη λαχτάρα σας για το κατόφλι του, ανάμεσα στις εκτοξεύσεις δύο πυράβλων. Έχετε δοκιμάσει να σταθείτε σιωπηλοί για ένα λεπτό πριν το αποχωριστείτε και μπροστά από κάθε παράθυρό του, να του διαβάσετε την αποχαιρετιστήρια προσευχή σας. Να είσαι τρυφερό γυαλί μου, όταν θρηματιστείς και όταν αγγίξεις το πρόσωπο και το στήθος μου. Να λούσεις το σώμα μου με φιλιά αγάπης και πάθους και να μπήξεις τους δροσερούς, λαμπερούς, κρυστάλλινους κόκκους σου σαν στολίδια στην καρδιά μου. Έχετε δοκιμάσει να ακούσετε τον ήχο του κλειδιού στην πόρτα που καθώς γυρίζει φωνάζει τις τελευταίες κραυγές αγωνίας και μαρτυρά τις λεπτομέρειες της στενής του σχέσης με τη σύντροφο της ζωής σας. Έχετε δοκιμάσει ακροπατώντας σε κάθε σκαλοπάτι του σπιτιού σας να παίξετε μουσικές μελωδίες, σαν να του τραγουδάτε το τελευταίο αντίο. Έχετε δοκιμάσει να εισπνεύσετε το φλεγόμενο άρωμα των αναμνήσεών σας και να δείτε όλα σας τα δακτυλικά αποτυπώματα χαραγμένα στα απομεινάρια κάθε πέτρας του σπιτιού σας. Έχετε δοκιμάσει να αποτυπώσετε στη μνήμη σας τις οικογενειακές φωτογραφίες που είναι κρεμασμένες στο σαλόνι, να τις ξεκρεμάσετε νοερά, να τις αναπροσαρμόσετε, μετά να τις κολλήσετε στις σελίδες των διάφανων ματιών σας και χαμογελώντας τους, να αστράψετε όπως το φλάς της μηχανής που αναβοσβήνει για τελευταία φορά. Έχετε δοκιμάσει να αφήσετε για τους κληρονόμους σας τα πιο όμορφα λουλούδια στη διαθήκη σας, μαζί με τα καλύτερα μετάλλια σας, φτιαγμένα από τον καθαρό χρυσό της σοφίας σας, στολισμένα με τα διαμάντια της ανεκτήμητης εμπειρίας σας και τα μαργαριτάρια από κοχύλια της σπάνιας φαντασίας σας. Τελικά, έχετε δοκιμάσει να ανακτήσετε τις αισθήσεις σας με τα θάνατον και να εκπλαγείτε συνειδητοποιώντας ότι οι πέτρες των σπιτιών της πόλης σας δεν μοιάζουν με τις πέτρες των σπιτιών κανενός άλλου τόπου. Επειδή οι πέτρες των σπιτιών της Παλαιστίνης, λόγω της πίεσης της νοσταλγίας και της ανάγκης να υπάρχουν, μετατρέπονται σε μαγικά διαμάντια που εκολάπτονται, ανθίζουν, παράγουν γλυκό καρπό και ευχάριστο άρωμα. Όποιος θέλει να ζήσει μια τέτοια εμπειρία, πρέπει να κάνει αίτηση για άσυλο στη Γάζα. Η Γάζα δεν είναι πια γεωγραφικό σημείο. Έχει χάσει εδώ και καιρό τη φυσική της γεωγραφία. Η Γάζα έχει γίνει ένας ιερός ουράνιος εθέρας, Dr. Σαλάχ Αλ-Μούσα. Θέλουν να εξαφανίσουν την Παλαιστίνη από τη γη, μα όλη η γη έχει γίνει Παλαιστίνη. Αναντάμι, Φαλαστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη.